Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτή στο πνεύμα το χαρά και έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Τολιάκο, ο οποίος είναι θεολόγος και ένας άνθρωπος που ανιδιοτελώς ζει μέσα στην Εκκλησία, προσφέροντας όπου τον φωνάξουν το Λόγο του Θεού. Και μάλιστα με έναν τρόπο ιδιαίτερο, κάθεται, μελετάει, γράφει με ιδιαίτερη προσοχή, ούτως ώστε ο λόγος που θα προσφέρει στους ανθρώπους να είναι λόγος κατοχυρωμένος αγιογραφικά και ένας λόγος ο οποίος θα ωφελήσει ούτως ή άλλως. Γι' αυτό το λόγο και τον καλέσαμε να μας μιλήσει με ένα θέμα που έχει να κάνει με τον προφητευόμενο Ιησού της ιστορίας. Δηλαδή θα μας μιλήσει για τον Χριστό μας και τις προφητείες που υπάρχουν σχετικά με τον Χριστό, ιδιαίτερος δε για τη γέννησή του. Ευχαριστή πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί. Σε λίγες μέρες θα έρθουν τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα που είναι η μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης. Τα Χριστούγεννα, τη γιορτή που είναι γεμάτη από θείες και ουράνιες ευλογίες. Ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος είναι ο μέγιστος των ιεροκηρύκων, που μελέτησε ολόκληρη την Αγία Γραφή και μάλλον την ήξερε από στήθος ολόκληρη, μας λέει το εξής. Ονομάζει τη γιορτή των Χριστουγέννων Μητρόπολη των Ιορτών. Λέγει, εάν δεν υπήρχαν τα Χριστούγεννα, δεν θα υπήρχαν τα Θεοφάνια. Εάν δεν είχαμε τα Χριστούγεννα, δεν θα είχαμε Σταύρωση, δεν θα είχαμε Ανάσταση, δεν θα είχαμε Ανάληψη, δεν θα είχαμε Πεντηκοστή. Θα χτυπήσουν, αδελφοί μου, και φέτος οι καμπάνες των εκκλησιών σε όλα τα μύτη και τα, πλάτη της γης. Οι Ορθόδοξοι ναοί θα γεμίσουν από πιστούς. Εμείς όλοι που θα πάμε στις εκκλησιές θα ξαναφέρουμε στη μνήμη μας τη Βηθλεέμ. Τη Βηθλεέμ με το Σταύλο, με τη Φάτνη, με τον σπαργαρωμένο νεογέννητο Χριστό. Θα ξαναδούμε εκείνους τους απλούς βοσκούς που θα φυλάγουν τη νύχτα φυλακές, που θα αγρυπνούν και θα ετοιμάζονται να πάνε να προσκυνήσουν πρώτοι το Χριστό. Θα παρακολουθήσουμε την πορεία των μάγων που θα έρθουν από τα βάθη της Ανατολής αφού θα βαδίσουν χιλιόμετρα για να προσφέρουν τα δώρα τους στο νεογέννητο βασιλιά. Θα δούμε το αστέρι, το λαμπρό εκείνο αστέρι που θα μας οδηγεί στη Βηθλεέμ. Θα σταθούμε κι εμείς πάνω από τη Φάτνη, θα ακούσουμε τον ύμνο τον αγγελικό «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Θα ακούσουμε τους θεσπέσιους ύμνους της Εκκλησίας, τους Βυζαντινείς όπως λέμε ύμνους της Εκκλησίας μας, που είναι απαράμιλοι. Θα δούμε ακόμη τον μενόμενο Ηρώδη να ετοιμάζει και να ακονίζει τα μαχαίρια του για να σφάξει τον ίδιο τον Χριστό. Θα δούμε. Αλλά αδελφοί μου, πόσοι από τους χριστιανούς, αυτό σκέπτομαι, πόσοι από τους χριστιανούς θα σταθούν με δέος μπροστά στα μεγάλα και συγκλονιστικά γεγονότα, πόσοι θα μας, από μας θα έχουμε συντονισμένα τα πνευματικά μας αυτιά για να συλλάβουμε τα μηνύματα που στέλνει ο ουρανός και πόσοι κάτω από το βάρος των αμαρτιών μας θα γονατίσουμε, θα σκύψουμε, θα προσκυνήσουμε το μεγάλο βασιλιά
και άρχοντο του κόσμου τον Χριστό, πόσοι θα εμβαθύνουμε στα πατερικά κείμενα για τη γέννηση του Χριστού. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος γράφει για τον ερχομό του Χριστού. «Τούτο εστίν ημίν η πανήγυρης, τούτο εορτάζομεν σήμερα, επιδημίαν Θεού προς ανθρώπους ή να προς Θεόν ενδημήσομεν». Δηλαδή, τούτο είναι για μας το νόημα της πανηγύριος και αυτό γιορτάζουμε σήμερα, τον ερχομό του Θεού προς τους ανθρώπους για να έρθουμε να κατασκηνώσουμε κοντά στο Θεό. Ο ίδιος Πατέρας της Εκκλησίας μας προσφέρει ωραία θεολογικά μηνύματα. Ο άσαρκος παίρνει σάρκα, ο άχρονος αποκτά αρχή, ο υπάρχον δημιουργείται, ο αδημιουργητός πια πλάθεται, ο απεριόριστος περιορίζεται, Χριστός γεννάται, δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός επί γης υψώθητε. Ο μακαριστός επίσκοπος Αθανάσιος Γεύτιξ θεολογεί λέγοντας: «Ο αόρατος οράται και ψηλαφάται, ο άναρχος αρχίζει μια δική του ύπαρξη, ανθρώπινη ή ακριβέστερα θεανθρώπινη. Η θεία ζωή του γίνεται τώρα θεανθρώπινη ζωή. Ο Θεός κατέβηκε μέχρι τον άνθρωπο, ώστε ο άνθρωπος να υψωθεί μέχρι το Θεό. Ο Θεός μετέσχε της δικής μας ανθρωπίνης φύσεως για να μετάσχει και ο άνθρωπος της θείας. Ο Θεός έγινε Υιός ανθρώπου για να γίνει ο άνθρωπος Υιός Θεού. Ο Θεός ενανθρωπίζεται για να θεωθεί ο άνθρωπος». Τι κρίμα όμως, οι άπιστοι, οι αρνητές δεν πιστεύουν, δεν δέχονται τίποτε, τα απορρίπτουν όλα και λένε και γράφουν. Η γέννηση του Χριστού είναι ένα μεγάλο ψέμα. Είναι ένα παραμύθι των παπάδων. Ο Χριστός δεν είναι Θεός και άλλοι προχωρούν στα άκρα ότι ο Χριστός δεν είναι ιστορικό πρόσωπο. Απόψε λοιπόν, με λογικά επιχειρήματα, με ιστορικά επιχειρήματα και με τις προφητείες που υπάρχουν στην Παλιά Διαθήκη, θα αποδείξουμε ότι ο Χριστός είναι ιστορικό πρόσωπο και όχι μόνο ιστορικό πρόσωπο, αλλά είναι ο Θεός που κατέβηκε στη γη για να ανεβάσει τον άνθρωπο στον ουρανό. Για να χαρακτηρίσουμε ένα γεγονός ιστορικό, θα πρέπει να έχει ιστορικό πρόσωπο και υπάρχει, χρειάζονται δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι ο τόπος και το δεύτερο είναι ο χρόνος. Όταν υπάρχουν αυτά τα δύο στοιχεία, ο τόπος και ο χρόνος, τότε αυτά λέμε ότι είναι γεγονότα ιστορικά. Όταν όμως δεν υπάρχουν, τότε μιλάμε και γράφουμε για παραμύθια. Ανοίξτε το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο δεύτερο κεφάλαιο, στην αρχή κιόλας, και δέστε και διαβάστε. «Του δε Ιησού γεννηθέντος εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας», έχουμε τόπο, «εν ημέρες Ηρώδου του βασιλέως», έχουμε τι, πρόσωπο που ζει, επομένως έχουμε χρόνο. Μέσα σε ένα μόνο στίχο, με μία φράση του Ευαγγελίου, έχουμε και τόπο και χρόνο. Ο τόπος και ο χρόνος είναι, αδελφοί μου, ιστορικές συνταγμένες που μας δίνουν το στίγμα, το ιστορικό του Χριστού. Πότε δηλαδή και πού γεννήθηκε το πρόσωπο που λέγεται Ιησούς. Έχουμε πόλεις που έχουν σχέση με τον Ιησού Χριστό. Η Βηθλεέμ είναι πόλεις που γεννήθηκε. Η Αίγυπτος είναι πόλεις της προσφυγιάς του. Η Ναζαρέτ είναι τόπος που μεγάλωσε. Η Καπερναούμ είναι τόπος που έγινε ιεραποστολικό κέντρο του. Η Ιερουσαλήμ, η πόλη που σταυρώθηκε και πέθανε ο Χριστός. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία για τους τόπους όπου έζησε και έδρασε ο Χριστός. Να δούμε όμως και ιστορικά πρόσωπα που έζησαν στην εποχή του Χριστού. Είναι ο Αυτοκράτορος Αύγουστος που διέταξε την απογραφή του πληθυσμού της αυτοκρατορίας του,
που συνέπεσε με τη γέννηση του Χριστού. Είναι ο Ηρώδης ο Σφαγέας των Ιππίων της Βηθλέμ και των Περιχώρων. Είναι ο Πιλάτος ο δικαστής του Χριστού. Ο Χριστός όχι μόνο γεννήθηκε και έδρασε στην εποχή του, είναι και ο μόνος που επέδρασε στην ανθρώπινη ιστορία. Στην ιστορία που τη χώρισε και είναι ιστορία προ Χριστού και ιστορία μετά Χριστόν. Έτσι, όταν γράφει κανείς ιστορικός σήμερα, γράφει με ημερομηνία. Και οι ημερομηνίες έχουν αφετηρία τη γέννηση του Χριστού. Λέμε παραδείγματος χάρη, η Ελληνική Επανάσταση του 1821, τι είναι? Είναι ένα σημείο. Για δέστε όμως, τι σημαίνει ότι είναι το, έγινε το 1821. Είναι 1821 χρόνια από τη γέννηση του Χριστού. Και σήμερα ακόμη και οι πιο άθεοι και οι πιο άπιστοι, χωρίς να θέλουν, ομολογούν την ύπαρξη και τη γέννηση του Χριστού, όταν γράφουν στα κείμενά τους προ Χριστού ή μετά Χριστόν. Και σήμερα η μέρα Τετάρτη, αν πήρατε εφημερίδα στο σπίτι σας, ανοίξτε στο ημερολόγιο. Τι γράφει η εφημερίδα? Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022. Εκείνοι που το έγραψαν και εκείνοι που το διάβασαν ομολούν ότι σήμερα ζούμε στην 21η Δεκεμβρίου 2022 μετά από τη γέννηση του Χριστού. Έτσι σε όλο τον κόσμο, πιστοί και άπιστοι, αυτοί που θέλουν και αυτοί που δεν θέλουν, ομολογούν ότι πριν από 2022 χρόνια γεννήθηκε στον κόσμο ο Ιησούς Χριστός. Αυτός ο οποίος χώρισε στα δύο την ανθρώπινη ιστορία. Αδέρφια μου, εάν δεν πέρασε από την ιστορία, δεν μπορεί να χωρίσει και την ιστορία σε δύο μέρη. Πραγματικά είναι άφρον, ανόητος, που ιππίος δεν έχει μυαλό, όποιος ισχυρίζεται ότι ο Χριστός δεν είναι ιστορικό πρόσωπο. Δεύτερο επιχείρημα. Ο Χριστός, αδερφοί μου, δεν χώρισε μόνο την ανθρώπινη ιστορία, αλλά χώρισε και την ίδια την ανθρωπότητα σε δύο μέρη. Σε φίλους και εχθρούς, σε πιστούς και απίστους. Ξεχώρισε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού σε δύο παρατάξεις στην ανθρωπότητα. Η μία παράταξη είναι αυτή που τον αγάπησε πολύ τον Χριστό. Είναι οι άνθρωποι που τον αγάπησαν με όλη τη δύναμη της υπάρξεώς τους, θυσιάστηκαν για το όνομά του, πέρασαν φρικτά μαρτύρια, νίστεψαν πολύ, ασκήτεψαν, κακοπάθησαν και παρέδωσαν την ψυχή τους στα χέρια του Χριστού. Και έτσι μπήκαν στο εικονοστάσι της Εκκλησίας του. Η άλλη παράταξη είναι οι άνθρωποι που όχι μόνο δεν τον πίστεψαν, αλλά και τον μίσησαν με αβυσαλαίο μίσος, χωρίς ο Χριστός να τους φταίξει τίποτε. Αυτό σημαίνει ότι όσοι τον αγάπησαν, τον πίστεψαν, τον προσκύνησαν, αυτοί τον λάτρεψαν και μπήκαν στην ουράνια σφαίρα. Και όσοι έγιναν εχθοί του, όσοι τον απέρριψαν, τον δίωξαν, τον ύβρισαν, αυτοί μπήκαν στη δαιμονική σφαίρα, γι' αυτό ακριβώς και μισούν το πρόσωπο του Χριστού. Εκείνοι από τους απίστους που ισχυρίζονται ότι ο Χριστός δεν είναι ιστορικό πρόσωπο, γιατί γράφουν, γιατί μιλούν εναντίον του Χριστού, αφού πιστεύουν και διακηρύττουν ότι ο Χριστός είναι ανύπαρκτος? Δεν είναι αλήθεια σχιζοφρένεια να δέχεσαι ότι ο Χριστός δεν είναι ιστορικό πρόσωπο και να το μισείς, να το πολεμάς? Τι κάνεις άλλο παρά πολεμάς σκιές? Να σημειώσουμε ακόμη ένα πολύ σοβαρό και δυνατό επιχείρημα. Γράφτηκαν μέχρι σήμερα, αδέλφια μου, εκατομμύρια κείμενα για το πρόσωπο του Χριστού. Την πρώτη δε κυκλοφορία στα βιβλία, στον κόσμο, έχει η Αγία Γραφή. Και ας επιτραπεί να ρωτήσω. Είναι δυνατόν για ένα ανύπαρκτο πρόσωπο να γραφούν τόσες σελίδες, να πεταχτούν στον κάλαθο των αχρήστων τόσα δισεκατομμύρια σε χρήμα για ένα ανύπαρκτο πρόσωπο? Όλοι αυτοί που γράψανε για και υπέρμαχοι του Ιησού Χριστού, όλοι αυτοί που γράψανε είναι τρελοί? Όλοι αυτοί που πέθαναν για τον Χριστό είναι τρελοί και πέθαναν για ένα ανύπαρκτο πρόσωπο? Ακόμη, αδελφοί μου, ένα από τα τρία ονόματα που έχει ο Χριστός
είναι ισχυρό επιχείρημα για την ύπαρξη και την ιστορικό πρόσωπο του Χριστού. Ποια είναι αυτά τα ονόματα? Είναι το Κύριος. Τι σημαίνει το Κύριος? Δηλώνει την θεότητά του, την φύση του. Το δεύτερο είναι ο Ιησούς. Δηλώνει την ανθρώπινη φύση. Το τρίτο είναι το Χριστός που δηλώνει την αποστολή του. Αδέρφια μου, το Ιησούς είναι αυτό που δείχνει ότι αφού έχει όνομα ανθρώπινο, είναι και στην ύπαρξη, είναι μέσα στον χρόνο. Στη συνέχεια του κηρύγματος, αγαπητοί μου αδελφοί, θα μιλήσουμε για τον προστατευόμενο, για τον Χριστό, ο οποίος, προστατευόμενος του Ιωσήφ, ο οποίος, παρακαλώ, είναι τι? Είναι προφητιμόμενο πρόσωπο, είναι, όπως είπε ο πατήρ Γεώργιος, το προφητιβόμενο πρόσωπο Ιησού στην ιστορία. Ο Χριστός πριν γεννηθεί, πριν γίνει και άνθρωπος, υπήρχε μέσα στις προφητείες. Αυτό είναι ακατανόητο. Κανένας άνθρωπος για τον οποίο δεν προφητεύτηκε, δεν τον γνωρίζουμε πριν από τη γέννηση. Το Χριστό τον γνωρίζουμε πριν από τη γέννηση. Έχει ύπαρξη μέσα στις προφητείες πριν από τη γέννηση. Οι προφητείες, αδερφοί μου, υπόθηκαν και γράφτηκαν για τη γέννηση και την άνθρωψή του, είναι δυνατά επιχειρήματα για την ιστορικότητα του Ιησού. Και το θαυμαστό είναι ότι οι προφητείες είναι καταγεγραμμένες και στα βιβλία των Εβραίων που μισούν θανάσιμα τον Χριστό και δεν πίστεψαν όταν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο ότι αυτός είναι ο Μεσσίας που τόσα χρόνια περίμεναν. Είναι τραγικό. Δεν πιστεύουν ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας στην ουσία. Και υπάρχει και κάτι έτσι σαν ανέκδοτο, θα λέγαμε, όταν πεθαίνει κάποιος μεγάλος στο Εβραίος, εκεί ακριβώς που πρόκειται να πεθάνει, λέει στο διπλανό του που είναι ο ανάδοχός του, να ξέρεις ότι ο Μεσσίας ήρθε. Καταλαβαίνετε την τραγικότητα αυτών των ανθρώπων. Προφητεία δεν είναι ανθρώπινη επινόηση, αλλά είναι θεϊκή κατάθεση. Είναι γραμμένες οι προφητείες από θεόπνευστους ανθρώπους, κάτω από την επιστασία του Αγίου Πνεύματος, και η προφητεία, αδελφέ μου, είναι ένα μεγάλο ή καλύτερα, το μεγαλύτερο θαύμα που υπάρχει στον κόσμο. Αν δεν υπήρχε Θεός, δεν θα υπήρχε προφητεία. Αν δεν υπήρχαν θεόπνευστοι άνθρωποι, δεν θα μπορούσαν να γράψουν προφητεία. Γιατί, όπως λέει και ο Πέτρος, μόνο ο Θεός δίνει την προφητεία. Ο μεγάλος επιστήμονας και φιλόσοφος Βλάσιος Πασκάλ έλεγε: «Δύο πράγματα με πείθουν ότι η πίστη στο Θεό, στον Ιησού Χριστό, είναι αληθινή. Το ένα είναι η προφητεία και το άλλο είναι η εμπειρία, το βίωμα που έχει ο πιστός». Ας εξετάσουμε τώρα, αδέρφια μου, μερικές από τις προφητείες που αφορούν το πρόσωπο του Χριστού. Οι προφητείες είναι εκατοντάδες στην Παλιά Διαθήκη. Πρώτη προφητεία είναι το λεγόμενο Πρωτευαγγέλιο. Λέγεται Πρωτευαγγέλιο γιατί είναι το πρώτο χαρμόσυνο μήνυμα του Θεού στους σπεπτοκότας Αδάμ και την Εύα. Μετά από την πτώση τους, πριν τους αναγγείλει τις τιμωρίες τους, ανοίγει ένα παράθυρο ελπίδας. Μιλώντας προς τον κρυπτόμενο κάτω από το φίδι διάβολο, λέγει: «Εχθρανθήσω αναμέσων σου και αναμέσων του σπέρματος και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής. Αυτό σου τηρήσει κεφαλήν και εσύ τηρήσεις αυτού πτέρναν». Με απλά λόγια. «Θα θέσω», λέγει ο Θεός, «εχθρότητα, πόλεμο χωρίς ανακοχή μεταξύ σου του διαβόλου και της γυναικός και μεταξύ του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής. Αυτός θα σε συντρίψει το κεφάλι και εσύ θα το τσιντήσεις τη φτέρνα». Μιλάει το κείμενο της προφητείας για κάτι πολύ θαυμαστό, ότι από μια γυναίκα χωρίς τη μεσολάβηση ανδρός θα γεννηθεί Υιός και αυτός ο Υιός θα συντρίψει την κεφαλή του διαβόλου, θα εκμηδενήσει την δύναμή του. Αυτή η γνωστοποίηση είναι ένα μυστήριο σε εισηγημένο αιώνες, έως ότου ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού γενόμενος ευγυναικός. Η αγάπη του Θεού και η πρόνοια του Θεού
φαίνεται καθαρά σε αυτή την πρώτη προφητεία. Ο Θεόπτης Μωυσής μας αναφέρει τον ερχομό και την καταγωγή του Μεσσία, του Χριστού μας, ως ανθρώπου και μιλάει ο Θεός στον Αβραάμ και του λέει «Πληθύνον, πληθυνώ το σπέρμα σου ως τους αστέρας του ουρανού και ως την άμμον την παρατοχήρωση της θαλάσσης και κληρονομήσει το σπέρμα σου τα σπόλεις των υπεναντίων και ευλογηθήσονται το σπέρματί σου πάντα τα έθνη της γης». Θα πληθύνω, λέει, το σπέρμα σου. Είναι μία προφητεία που την αποκαλύπτει ο Θεός στον Αβραάμ. Ο Αβραάμ, όπως γνωρίζετε, δεν είχε παιδεία. Ο Θεός όμως του υποσχέθηκε παρά τα γερατιά του ότι θα γεννήσει παιδί. Και μάλιστα λέει ότι θα πληθύνουν οι απογονοί του πάρα πολύ. Πλήθος μεγάλο θα είναι η απογονή του, αμέτρητα θα είναι. Σαν τα άστρα του ουρανού, σαν την άμμο στο χείλος της θαλάσσης. Βέβαια εδώ, για άλλη μια φορά πάτε να κάνουμε ένα κήρυγμα, γιατί είναι ο μεγαλύτερος άνθρωπος της πίστης. Είναι ο μόνος που κλήθηκε φίλος του Θεού. Έτσι ονομάστηκε φίλος του Θεού. Εδώ όμως στο τέλος της προφητείας λέει ένα παράξενο. Ποιο είναι το παράξενο? «Και ενευλογηθήσονται εν το σπέρματί σου πάντα τα έθνη της γης». Κανένας όμως απόγονος του Αβραάμ δεν ευλόγησε πάντα τα έθνη, δηλαδή τους ειδωλολάτρας. Ευλόγησε μόνο τους Εβραίους. Ποιος είναι αυτό το σφέρμα που εξαιτίας του θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης? Είναι ο Χριστός, ο οποίος θα είναι ο απόγονος του Αβραάμ. Είναι ο Χριστός ο οποίος θα γεννηθεί μόνο για τους, δεν θα γεννηθεί μόνο για τους Εβραίους, αλλά για όλη την ανθρωπότητα. Θα είναι επομένως παγκόσμιος σωτήρας. Προσέξτε τι ομοιότητα υπάρχει με την πρώτη και με τη δεύτερη προφητεία. Και η πρώτη και η δεύτερη μιλάνε για σπέρμα. Και για σπέρμα γυναικός, όπως λέει η πρώτη προφητεία. Είναι παράξενο αυτό. Γιατί ουδέποτε λένε ότι υπάρχει σπέρμα γυναικός. Σπέρμα ανδρός, ναι. Αλλά σπέρμα γυναικός δεν υπάρχει. Γιατί? Γιατί εδώ αποσιάζει ποιο? Αποσιάζει ο άντρας για να έρθει ο Χριστός στον κόσμο. Στη Γέννηση, στο 49ο κεφάλαιο, γράφει ο Μωυσής για την καταγωγή του Ιησού από την φυλή του Ιούδα. Ακούστε. Ιούδα, μιλάει ο πατέρας. «Ιούδα, σε ενέσεσαν οι αδελφοί σου. Προσκυνήσου είσαι η ή του πατρός σου. Ούκ εκλείψει άρχοντας εξ Ιούδα και ηγούμενος εκ των μυρών αυτού. Έως ανέρθει τα αποκείμενα αυτό και αυτός προσδοκία εθνών. Εύχομαι, Ιούδα, να σε υμνήσουν οι αδελφοί σου. Θα σε προσκυνήσουν οι αδελφοί σου. Πάντα θα υπάρχει άρχοντας από τη φυλή του Ιούδα και αρχηγός από τη γενιά του. Μέχρι πού θα εκπληρωθούν τα φυλαγμένα για κάποιον, αυτός ο κάποιος θα είναι η αναμονή ή, όπως λέει αλλού, η προσδοκία των εθνών». Αυτή την προφητεία την είπε ο Πατριάρχης Ιακώβ πριν πεθάνει. Κάλεσε τα παιδιά του για να τους πει τι θα συμβούν κατά τις τελευταίες μέρες της περίοδου πριν από το Μεσσία, πριν από τον Χριστό. Τότε είπε στον Ιούδα, το τέταρτο κατά σειράν γιο του, αυτή την προφητεία. Πράγματι, αδελφοί μου, ο Χριστός είναι απόγονος του Ιούδα. Στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελιστού Ματθαίου διαβάζουμε, είναι ο κατάλογος εκεί, και λέγει στον κατάλογο το γενεαλογικό, στον οποίο φαίνεται από πού κατάγεται ο Ιησούς Χριστός, που είναι απόγονος του Δαβίδ, που ο Δαβίδ είναι απόγονος του Αβραάμ. Εκεί στη συνέχεια λέγει, στη συνέχεια του καταλόγου των προπατώρων του Χριστού μας, αναφέρεται και το όνομα του Ιούδα. Άρα η παραπάνω προφητεία επαληφέρεται επακριβώς. Ερχόμαστε στο μεγάλο προφήτη. Στον προφήτη Ισαΐα που ονομάστηκε και ο πέμπτος Ευαγγελιστής, ο οποίος μιλάει πολύ καθαρά για το πρόσωπο του Χριστού. «Και εξελεύσεται ράβδος εκ της ρίζης εσέ και άνθος εκ της ρίζης αναδύσεται. Και αναπαύσεται επ' αυτόν πνεύμα Θεού, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και ισχύος, πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας. Και θα φυτρώσει», λέει, «χλώνος από τον γενεολογικό κορμό του Ιεσέ». Ο Ιεσέ είναι ο πατέρας του Δαβίδ.
και άνθος από αυτόν τον κορμό θα βλαστείς και επ' αυτού πλήρως και μονίμως θα αναπαυθεί το Πνεύμα του Θεού, το οποίο θα είναι Πνεύμα Σοφίας, Πνεύμα Συνέφεως, Πνεύμα Θελήσεως και Δυνάμεως, Πνεύμα Γνώσεως Θεού και Πρακτικής Ευσεβίας. Μιλάει η προφητεία για ράβδο. Ποιος κρατάει ράβδο? Κρατάει για εκείνη την εποχή ο βασιλιάς. Άρα ο Χριστός είναι ο βασιλιάς που θα έρθει. Μιλάει για άνθος. Γιατί μιλάει για άνθος? Ποιος είναι το άνθος? Ο Χριστός είναι το άνθος. Και γιατί τον ονομάζει άνθος? Ναι, θα είναι, αδέλφια μου, γιατί θέλει να τονίσει ο προφήτης ότι θα είναι πάρα πολύ ποθητή και ευχάριστος η παρουσία του μέσα στους ανθρώπους. Η λέξη άνθος κατά τον Κύριλλον σημαίνει την νοητήν ευοσμία. Μέσα επομένως στον κόσμο της δυσοδείας, της αμαρτίας, ο Χριστός θα είναι η πνευματική ευωδία. Πράγματι ο Χριστός, όπως επαληθεύεται στα Ευαγγέλια, η ζωή του ήταν ένα λουλούδι ευωδιαστό. Λέγει επίσης ο προφήτης ότι ο Χριστός θα έχει μόνιμα Άγιο Πνεύμα με την λέξη αναπαύσετε. Δεν θα φύγει ποτέ το Άγιο Πνεύμα από μέσα του λόγω της αναμαρτησίας. Ενώ, όπως γνωρίζουμε από τον Αδάμ, έφυγε αμέσως το Πνεύμα το Άγιο μετά την αμαρτία. Πού φαίνεται ότι έφυγε αμέσως? Ξέρετε ότι ο Αδάμ τι έκανε? Ήταν προφήτης. Τι προφήτευσε? Έλεγε τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα αυτού και προσχοληθήσε προς τη γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο εις σάρκα μία. Ποιος τον φώτισε να τα πει αυτά τα λόγια? Είχε μέσα το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και το Άγιο Πνεύμα τον κρατούσε να μείνει κοντά στο Θεό και να χαίρεται την παρουσία του Θεού. Μετά όμως την πτώση έφυγε το Άγιο Πνεύμα, έφυγε και όλη η καθαρότητα και αγνότητα και η θεοήφανη στολή, όπως λένε οι πατέρες, και μετά έγινε άνθρωπος που φοβάται, που τρέμει, που είναι ένοχος και κρύβεται κλπ. Εκεί φαίνεται ότι απουσιάζει πια η θεϊκή παρουσία σε αυτόν τον άνθρωπο. Αναφέρει επίσης 7 χαρίσματα που θα τα έχει ο Μεσσίας. Προσέξτε, το 7 στην Παλιά Διθήκη σημαίνει πληρότητα. Θα έχει Πνεύμα Σοφίας, Πνεύμα Συνέσεως, Πνεύμα Βουλής, Πνεύμα Ισχύος, Πνεύμα Γνώσεως, Πνεύμα Ευσεβίας, Πνεύμα Θεού. Η προφητεία του Ισαΐου του προφήτου που ακολουθεί ομιλεί ότι ο Χριστός θα γεννηθεί από παρθένο γυναίκα. Αυτό είναι η κορυφή των προφητιών. Δώσει Κύριος αυτός ημίν σημείων. Ιδού η παρθένος εργαστεί 6 και τέξεται ιών και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Όταν ο βασιλεύς του Ισραήλ, ο βασιλεύς Άχας, βρισκόταν σε πολύ δύσκολη θέση, κινδύνευε η Ιερουσαλήμ και το βασίλειό του, τότε ήρθε ο προφήτης Ισαΐας για να τον ενισχύσει και του είπε να ζητήσει από το Θεό ένα σημείο, ένα θαυμαστό δηλαδή σημείο, σημάδι, που θα δείχνει ότι είναι μαζί του ο Θεός και δεν φοβάται και πρέπει να προσχωρήσει, να προχωρήσει εναντίον του εχθρού. Ο βασιλιάς όμως αρνήθηκε. Ξέρετε γιατί αρνήθηκε? Όχι μόνο γιατί είπε τα λόγια εκείνα ότι ξέρετε αν ζητήσω από το Θεό θα τον εκβιάσω το Θεό, αλλά σημειώνει η Παλιά Διαθήκη ότι είχε κάθε συμμαχία με κάποιους. Καταλάβατε? Και εμπιστεύτηκε περισσότερο στους κάποιους παρά στο Θεό. Τότε ο Ισαΐας, έτσι πολύ ζωντανά, σαν να έχει μπροστά του την Παναγία, τη δείχνει και λέγει εκεί: «Δώσει Κύριος ο ίδιος σημάδι». Να, η Παρθένος θα συλλάβει, έτσι, θα συλλάβει και θα γεννήσει υιόν. Και όσοι θα πιστέψουν σε αυτόν θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ, που σημαίνει ο Θεός είναι μαζί μας. Αυτή είναι η θαυμαστή και καθαρότερη προφητεία για την γέννηση του Ιησού Χριστού από Παρθένο. Είναι βέβαια παράξενο αυτό που λέγει ο προφήτης. Ουδέποτε γεννήθηκε από Παρθένο γυναίκα παιδί. Αυτή η προφητεία ανθρωπίνως δεν υπήρχε περίπτωση ούτε να λεχθεί ούτε να εκπληρωθεί, γιατί δεν είναι πραγματοποιήσιμη στην ανθρώπινη φύση. Εκείνο το «Ι» που υπάρχει μπροστά, η Παρθένος,
Η λέξη αυτή έχει πολύ μεγάλη σημασία. Παίζει σπουδαίο ρόλο στην ερμηνεία της προφητείας. Όταν λέγει «Η Παρθένος» με άρθρο, αναφέρεται σε συγκεκριμένο πρόσωπο, αναμενόμενο πρόσωπο που ο Θεός το έχει σημαδέψει από μακριά, χρονικά από μακριά. Παράλογη και απραγματοποίητη φαίνεται στον ανθρώπινο νου η προφητεία. Και όμως πραγματοποιήθηκε, γιατί όπου βούλεται Θεός νικάτε φύσεως τάξης. Το όνομα μου Εμμανουήλ ουδέποτε ίσχυσε ότι είναι ένα όνομα του Χριστού. Απλώς είναι προφητικό όνομα. Μεταφέροντας τη λέξη στα ελληνικά σημαίνει «Ο Θεός είναι μαζί μας». Και ακούστε. Και πραγματοποιήθηκε όταν ήρθε ο Χριστός και κήρυτε και θαυματουργούσε. Είπαν οι ακροατές «Ο Θεός είναι μαζί μας». Αυτό σημαίνει το Εμμανουήλ. Πραγματικά μέγα μυστήριο, μέγα θαύμα η εκπαρθένο γέννησης του Χριστού. Δεν μπορεί ο ανθρώπινος νους να το χωρέσει. Γι' αυτό οι πατέρες τόνιζαν. Μη προσπαθείτε με το νου σας να εννοήσετε τα δόγματα της αλήθειας της πίστεως. Τα δόγματα δεν είναι νοητέα. Τα δόγματα είναι νοητέα, δεν είναι... Τι είναι, πιστευτέα. Δεν μπορεί ο ανθρώπινος νους να τα νοήσει. Είναι κάτι πέρα από το μυαλό μας. Άρα λοιπόν τι είναι. Να βάλουμε σε ενέργεια την πίστη μας. Η πίστη, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, βλέπει αυτά τα μη βλεπόμενα. Αυτά που είναι τόσο μακριά χρονικά και πραγματικά τα βλέπει και τα κάνει παρόντα. Όχι λοιπόν πιστευτέ, νοητέα, αλλά πιστευτέα. Άλλωστε και η Παναγία, όταν άκουσε από τον Ευάγγελο την πληροφορία ότι θα γεννήσει Υιόν χωρίς άνδρα, ρώτησε «Πώς έστε με τούτο επί άνδρα ο γινόσκο, πώς θα γίνει αυτό χωρίς άνδρα» για να πάρει την απάντηση «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσεσαι, διό και το γενόμενον Άγιον πληθήσετε Υιός Θεού». Άρα λοιπόν, το Πνεύμα το Άγιον είναι αυτό που θα δημιουργήσει όλο αυτό το θαυμαστό φαινόμενο που θα υπάρξει. Μία γυναίκα, μοναδική γυναίκα και ανεπαράληπτη, πρώτη και τελευταία φορά θα είναι η Παναγία μας που θα γεννήσει χωρίς άντρα με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Ο ίδιος ο προφήτης Ισαΐας σε άλλο κεφάλαιο μας πληροφορεί ότι η γέννηση του Χριστού θα συντελεστεί χωρίς πόνο, ανωδύνος. Πριν ερθήν των πόνων των οδύνων, εξέφυγεν και έτεκεν άρσεν. Γι' αυτό βάζει και στο στόμα της Παναγίας ο υμνογράφος μας «Μόνη γυναικών χωρίς πόνων έτεκον σε τέκνον». Παιδί μου, είμαι η μόνη γυναίκα στον κόσμο που γέννησα χωρίς οδύνες. Η Παναγία μας συνέλαβε χωρίς ειδονή και γέννησε χωρίς οδύνες. Κάθε γυναίκα στον κόσμο συλλαμβάνει με ειδονή και πληρώνει την ειδονή με τις οδύνες. Ο προφήτης Μιχαίας που έζησε τον 8ο αιώνα π.Χ. μιλάει και αποκαλύπτει ότι ο Χριστός θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ. Την ίδια προφητεία την μεταφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο Ευαγγελιό του πιο κατανοητή, γι' αυτό εγώ θα διαβάσω το κείμενο του Ματθαίου. «Και εσύ Βηθλεέμ, γη Ιούδα, ουδαμός ελαχίστη ή εν της ηγεμόσιν Ιούδα, εξούγαρε εξελεύστε ηγούμενος ως της ποιμανή των λαών μου τον Ισραήλ. Και εσύ Βηθλεέμ, που περιλαμβάνεσαι στη χώρα της φυλής του Ιούδα, αν και φαίνεσαι μικρό χωριό, δεν είναι όμως καθόλου χωριό η Βηθλεέμ. Και η πιο ασήμαντη πόλη από τις πρωτεύουσες που ξεχωρίζουν στην περιοχή της φυλής του Ιούδα. Και δεν είναι η πιο μικρή, διότι από σένα, Βηθλεέμ, θα βγει άρχοντας ο οποίος θα ποιμάνει το λαό μου τον Ισραήλ». Ο προφήτης Αβακού, που έζησε 600 χρόνια π.Χ., προφητεύει ότι ο Χριστός, ο Θεάνθρωπος, θα γίνει γνωστός στα ζώα. Παράξενο πράγμα και αυτό. «Κύριε, κατενόησα τα έργα σου και εξέστην εν μέσω δύο ζώων γνωστήσει». Τα δύο ζώα είναι το γαϊδουράκι, ο όνος όπως λέγεται εκεί, και το βόδι.
«Κύριε», λέγει ο προφήτης, «μελέτησα με προσοχή τα έργα σου και ενόησα πολύ καλά και γέμισα από έκπληξη και θαυμαστό. Θα γίνεις γνωστός μεταξύ των ζώων». Αυτές οι δύο προφητείες, αδελφοί μου, φαίνονται απίθανες να γεννηθεί ο Χριστός, ο βασιλεύς των βασιλέων και ο Κύριος των Κυρίων σε ένα κουτσοχώρι ασήμαντο και ανάμεσα στα ζώα σε ένα στάβλο. Είναι δυνατόν αυτός που έχει στην εξουσία του τα πάντα να γεννηθεί μέσα σε ένα βρώμικο στάβλο? Είναι δυνατόν? Δεν υπάρχουν καλύτεροι χώροι? Αν ήταν βασιλιάς, πραγματικός βασιλιάς, γήινος βασιλιάς, θα φρόντισε να γεννηθεί σε ένα πλάτι χρυσοστόλιστο. Αν πάτε στη Γαλλία να δείτε εκεί τους βασιλιάδες, σε τι κοιμόντουσαν, σε τι κρεβάτια και τι υφάσματα είχαν. Λοιπόν, και όμως αυτό που φαίνεται απίθανο και απίστευτο πραγματοποιείται. Και το πώς γίνεται αυτό να γίνει, προσέξτε, να γεννηθεί σε ένα στάβλο και παρακαλώ να γεννηθεί μες στα ζώα. Να γιατί. Ξέρουμε από μικρά παιδιά την ιστορία γύρω από τη γέννηση του Χριστού. Μία διαταγή, αδέρφια μου, αναστατώνει τους λαούς. Είναι η διαταγή του Αυτοκράτορα Αυγούστου. Να απογραφούν όλοι στον τόπο της καταγωγής του. Ο συνοστισμός μεγάλος, οι χώροι πιασμένοι, οι άνθρωποι έχουν γίνει σκληροί, δεν είναι φιλόξενοι. Έτσι ο Ιωσήφ με την Παναγία καταφεύγουν στο στάβλο, διότι όπως σημειώνει η Γραφή, ούκ είναι αυτής τόπος εν το καταλήματι. Δεν υπήρχε τόπος, δεν τους δέχτηκε κανένας. Προχωρούμε σε μια άλλη προφητεία, πάλι, από τον προφήτη Ισαΐα. Στο κεφάλαιο 60, στο στίχο 6, αναφέρει: «Πάντες εξαβά ύξουσι, φέροντες χρυσίων και λίβανον, ύσουσι και λίθων τίμιον και το σωτήριον Κυρίου ευαγγελιούνται». Όσοι άνθρωποι ήρθαν, πώς είναι αυτοί? Όλοι από την χώρα Σαβά, λέει, θα έρθουν φέροντες χρυσό και λίβανο και θα φέρουν αυτοί και πολυτίμους λίθους και θα μεταφέρουν την ευχάριστη αγγελία της σωτηρίας από τον Κύριο. Ποιο είναι το παράξενο? Αυτοί που θα έρθουν τι είναι? Είναι δωρολάτρας. Θα φέρουν δώρα. Σε ποιον θα φέρουν δώρα? Στο βασιλιά. Πώς γνωρίζουν ότι θα γεννηθεί αυτός ο βασιλιάς? Πώς γνωρίζουν ότι το αστέρι αυτό θα τους οδηγήσει στον βασιλιά? Και ακόμα τι γίνονται αυτοί? Φεύγουν από εκεί και γίνονται ιεροκήρυκες. Κηρύττουν τη γέννηση του Χριστού και κηρύττουν τη γέννηση του Μεσσία. Αυτό που όλοι οι λαοί περίμεναν, τον Μεσσία, τώρα αυτοί τον κηρύττουνε ότι είναι ο Ιησούς Χριστός που εμείς πήγαμε και τον προσκυνήσαμε. Από τον προφήτη Ισαΐα, αδέρφια μου, έχουμε και ένα σημείο άλλο. Αυτό το χωρίο μας θυμίζει δύο πράγματα. Πρώτο, τους μάγους που ήρθαν από την Ανατολή με τα δώρα τους. Δεύτερο, αυτό που λέγει ο Ημνοδός: «Κήρυκες θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαν δώσου των χρησμών και κηρύξαν δέσε των Χριστών άπασιν». Από τον προφήτη Ισαΐα ας έρθουμε στον πονετικό και γεμάτο από δάκρυα Ιερεμία. Έζησε το 625 π.Χ. Λέγει λοιπόν στην προφητεία του: «Φωνή εν Ραμά οικούστη, θρήνος και κραφνός και οδυρμός πολλής. Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής και ουκ ήθελε παρακληθήνε ότι ουκ εισήν». Φωνή ακούστηκε στο χωριό Ραμά, Βηθλεέμ δηλαδή. Θρήνος και κλάματα και οδυρμός πολλής. Η σύζυγος του Ιακώβ, Ραχήλ, κλαίει τα παιδιά της και δεν θέλει με κανένα τρόπο να παρηγορηθεί, διότι τα παιδιά αυτά δεν υπάρχουν πια στη ζωή. Η Ραχήλ βέβαια δεν ζει, αλλά είναι θαμένη εκεί. Κλαίνει όμως οι γυναίκες, οι απόγονοί της, που έχασαν τα παιδιά τους. Ποιος περίμενε, αδέρφια, μοναδικό φαινόμενο στον κόσμο να σφαγούν τόσα παιδιά? Χιλιάδες παιδιά σφάχτηκαν, γιατί υπήρχε ένας αιμοβόρος και ένας ανήθικος Ηρώδης. Δεν περίμενε κανείς αυτό, όμως η προφητεία το είχε κατεγραμμένο και θα πραγματοποιούν. Στον Ευαγγελιστή Ματθαίο διασώζεται και κάτι άλλο: ότι ο Χριστός
θα γυρίσει από την Αίγυπτο. Με τα λόγια αυτά, εξ Αιγύπτου εκάλυψα τον Υιόν μου. Στο βιβλίο του Δανιήλ, του προφήτου, αναφέρεται, αυτό είναι πολύ σπουδαίο, αναφέρεται ότι ο βασιλιάς της Βαβυλώνος, Ναβουκοδονόσορ, είδε ένα παράξενο όνειρο που τάραξε το πνεύμα του, αλλά μόλις το είδε και μόλις ξύπνησε, τι έκανε, έφυγε από τη μνήμη του και δεν θυμόταν τίποτε από το όνειρο. Κάλεσε λοιπόν όσους ήξεραν από αυτά τα πράγματα, τους εξορκιστάς, τους μάγους, τους φαρμακούς, για να πούνε ποιο όνειρο είδε και ποια είναι η ερμηνεία του. Πώς όμως θα ερμηνεύσουν το όνειρο αφού δεν γνωρίζουν ποιο είναι? Κανένας επομένως δεν μπορούσε να τον βοηθήσει. Οργίστηκε τότε ο βασιλιάς και διέταξε να θανατώσουν όλους τους σοφούς της Βαβυλώνου, δηλαδή τους επαϊδούς, τους μάγους, τους φαρμακούς και τους χαλδαίους. Τότε παρουσιάστηκε ο Δανιήλ. Έμαθε ο Δανιήλ ότι ετοιμάζει να σκοτώσει αυτούς και τους λυπήθηκε. Παρότι τον Δανιήλ τον εδίωκαν. Το έμαθε και πόνησε. Γιατί οι προφήτες είναι άνθρωποι του Θεού και πονάνε τους ανθρώπους. Λοιπόν, και τι κάνει λοιπόν? Προσεύχεται να τον φωτίσει ο Θεός. Και ο Θεός το αποκαλύπτει. Και αποκαλύπτει όχι μόνο το όνειρο, αλλά και την ερμηνεία του. Και είπε ο Δανιήλ στο βασιλιά: το μυστηριώδες όνειρο που είδες και η ερμηνεία του δεν είναι έργο των σοφών και των μάγων και εξορκιστών. Υπάρχει όμως ο μόνος αληθινός και ζωντανός Θεός στον ουρανό, ο οποίος φανερώνει και αποκαλύπτει μυστήρια και γνωστοποίησε σε εσένα αυτά που πρόκειται να συμβούν κατά τους τελευταίους χρόνους. Ποιο ήταν όμως το όνειρο και τι σημαίνει το όνειρο αυτό? Είδε ο Ναβουκοδονόσορ ένα άγαλμα πελώριο με χρυσό κεφάλι, με χέρια στήθους και βραχίωρος ασημένιους, κοιλιά και μυρί να είναι χάλκινη, οι κλίμες ήταν σιδερένες και τα πόδια του είχαν μέρος από σίδερο και μέρος από πυλό. Τότε βλέπει ένα λιθαράκι να αποκόπτεται χωρίς την επέμβαση ανθρώπινου χεριού από το όρος και να κατρακυλάει και να έρχεται και να δίνει μια το άγαλμα στα πόδια που ήταν από σίδηρο και πυλό και το συνέτριψε ολοκληρωτικά. Το έκανε σκόνη και ο άνεμος εξαφάνισε και τη σκόνη. Το δε λιθαράκι που συνέτριψε το άγαλμα αμέσως έγινε ένα πελώριο όρος και κάλυψε ολόκληρη τη γη. Παράξενο πράγμα είναι το όνειρο αυτό. Κατά την εποχή, το άγαλμα, αδέρφια μου, με τα διαφορετικά υλικά αντιπροσωπεύει βασιλείες που θα κατακριθούν, δηλαδή θα κρεμιστούν, θα διαλυθούν. Κατά την εποχή των βασιλιάδων αυτών, λέγει ο προφήτης Δανιήλ, ο Θεός του ουρανού θα αναστήσει βασιλεία η οποία ουδέποτε θα καταστραφεί. Για τις άλλες βασιλείες είπε θα καταστραφούν. Δεν υπάρχει καμία αιώνια βασιλεία. Λοιπόν, και δεν θα περιέλθει ποτέ σε ξένα χέρια. Θα είναι αιώνια και δεν θα την πάρει κανείς αυτή τη βασιλεία. Η βασιλεία αυτή του Θεού θα συντρίψει, θα θρηματίσει και θα λυκμίσει όλες τις βασιλείες του κόσμου. Αδελφοί μου, ποιο είναι το λιθαράκι που θα κοπεί από το όρος χωρίς ανθρώπινο χέρι? Και μάλιστα εκεί λέγεται αλατόμητον. Αλατόμητο το όρος λέγεται αυτό που δεν το πείραξε κανείς. Είναι ακέραιο, παρθένο. Είναι ο Ιησούς Χριστός, τον ήπιο της Βηθλεέμ, που θα τιμηθεί χωρίς τη μεσολάβηση ανθρώπου. Το όρος του αλατόμητον, το παρθένον όρος, είναι η Παναγία Μητέρα του. Η παρθένος που χωρίς άνδρα θα φέρει στον κόσμο τον Χριστό. Οι βασιλείς είναι εγκόσμια σχήματα βασιλειών που θα διαλυθούν. Η βασιλεία που θα ιδρύσει ο Θεός είναι η Εκκλησία του, που θα ξαπλωθεί σε ολόκληρο τον κόσμο και θα είναι αιώνιος. Αυτή η προφητεία μας θυμίζει εκείνο που είπε ο Κύριος για την Εκκλησία του. «Συ Πέτρος και επί ταύτη την πέτρα οικοδομήσουμε την Εκκλησία και πύλια άδου ου κατησχίσουσιν αυτής». Τέλος, για να περιοριστούμε αδέλφια μου στις κυριότερες προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης για τη γέννηση του Χριστού, θα αναφέρω χωρίς να την εξηγήσω, γιατί είναι δύσκολη προφητεία,
την καταπληκτική προφητεία που είπε ο Δανιήλ των 70 εβδομάδων, κατά την οποία αναφέρει την ακριβή χρονολογία που θα γεννηθεί ο Χριστός. Θα υπολογίσει, αν υπολογίσει κανείς τις 70 εβδομάδες με τον τρόπο που ξέρουν οι μερευτές, θα είμαι ακριβώς τη χρονιά που θα γεννηθεί ο Χριστός. Αδελφοί μου, όλα αυτά που ακούσατε δεν είναι ένα θαύμα? Δεν είναι το μεγαλύτερο θαύμα της πίστεώς μας που κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει? Άνθρωποι που έζησαν σε διαφορετικές εποχές, σε διαφορετικές περιοχές και δεν υπήρχε περίπτωση να συνοηθούν μεταξύ τους, μιλούν για ένα πρόσωπο και τελικά σε αυτό το πρόσωπο επαληθεύουν όλα όσα είπαν αυτοί. Γι' αυτό, να ξέρετε, αυτό το έχουμε μόνο οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και το πιστεύουμε και το ερμηνεύουμε σωστά με τον φωτισμό που έκανε ο Θεός στους πατέρες μας. Λοιπόν, γι' αυτό ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, που γνωρίζει τι σημαίνει η Ορθοδοξία, λέει τα εξής λόγια. Εγώ διάβασα πολλά περί Εβραίων, περί ασεβών, περί αιτικών, περί αθέων. Τα βάθη της σοφίας ηρεύνησα. Όλες οι πίστες είναι ψεύτικες. Του το κατάλαβα αληθινά. Μόνο η πίστη των Ορθοδόξων είναι καλή και αγία. Το να πιστεύουμε και να βαπτιζόμαστε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τούτο σας λέγω εις τέλος. Να εφραίνεστε όπου είστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί και να κλαίετε δια τους ασεβείς και τους αιρετικούς όπου περιπατούν μέσα στο σκοτάδι. Αν με ρωτήσετε τι ήταν εκείνο που κατέβασε τον Κύριο στη γη για να ενανθρωπίσει, και θα προσφέρω τι? Θα προσφέρω μία απάντηση από τι? Από την πρώτη εδία των Χριστουγέννων. Να τη γράφει ο ημογράφος. «Ιδόν ο κτίστης ολίμενων των άνθρωπων χερσίν, ον επίεσεν, κλίνας ουρανούς κατέρχεται». Όταν είδε ο κτίστης, ο Δημιουργός Θεός, τον άνθρωπο που έπλασε με τα χέρια του να χάνεται, να αφανίζεται, έκλεινε ουρανούς και κατέβηκε. Επομένως, η αγάπη, το έλεος, η εσπλαχνία οδήγησε το Θεό να πάρει αυτή την απόφαση, να γίνει και άνθρωπος, θεάνθρωπος, για να αναπλάσει, να αναμορφώσει τον πεπτοκότα άνθρωπο στο αρχαίο κάλος. Για να καταλάβετε αυτό που λέει το κομμάτι αυτό που είπα παραπάνω, θα σας διηγηθώ κάτι που το διάβασα. Ζούσε στα παλιά τα χρόνια ένας υπέροχος καλλιτέχνης, ένας θαυμάσιος ζωγράφος. Σκέφτηκε να ζωγραφίσει ένα μεγάλο πίνακα. Κάθισε λοιπόν και άρχισε την εργασία. Κουράστηκε πολύ. Πέρασαν χρονικό διάστημα μεγάλο. Πόνισαν τα χέρια του, πόνισαν τα μάτια του. Έγινε όμως ένας υπέροχος, ένας θαυμαστός πίνακας με απίστευτο κάλος. Τον χαιρόταν και τον καμάρωνε. Όμως μια σκοτεινή νύχτα εισέβαλε ένας κακοποιός στο σπίτι του. Είδε τον πίνακα και είπε μέσα του, «Εγώ θα τον κάνω καλύτερα». Άξεστος και κακότροπος όπως ήταν, πήρε το πινέλο του και άρχισε να προσθέτει πινελές δικές του στον πίνακα και κυριολεκτικά τον κατέστρεψε. Το κάλος του πίνακα εξαφανίστηκε. Η ωραιότητα του αμαυρώθηκε. Αφού έκανε το έγκλημα αυτό ο κακοποιός, έφυγε ηρέμος. Όταν το πρωί ξύπνησε ο ζωγράφος και είδε τον πίνακα σε αθλία κατάσταση, λυπήθηκε κατάβαθα. Έκλαψε και πόνησε. Για μια στιγμή σκέφτηκε να το πετάξει. Όμως αμέσως συνήθει και αποφάσισε να διορθώσει ό,τι κατέστρεψε εκείνος ο κακούργος. Έτσι ο πίνακας επανήλθε στο πρώτο και αρχικό κάλος. Έφτασε στην πρώτη καλή και υπέροχη εμφάνιση. Παραβολικός είναι ο λόγος, αδελφοί μου. Ζωγράφος, καλλιτέχνης με τέλειο νου και με πλούσια αγάπη είναι ο Θεός. Έπλασε τον άνθρωπο με ιδιαίτερη φροντίδα και τον έβαλε να κατοικήσει όχι στην έρημο, όχι στην ξέρα, αλλά σε ένα παλάτι γεμάτο από όλα τα αγαθά. Ο άνθρωπος απολάμβανε όλες τις ομορφιές και την παρουσία του Θεού ζώντας μέσα στην μακαριότητα. Ωραίος πράγματι πίνακας ο άνθρωπος. Ο κακούργος και ο φθονερός διάβολος εισέβαλε ένα μαύρο δειλινό μέσα στον παράδεισο και προσέβαλε το καλλιτέχνημα του Θεού.
τον άνθρωπο και τον έριξε με πονηριά στην παράβαση της εντολής του Θεού και αμάφρωσε την εικόνα του Θεού καταστρέφοντας τον υπέροχο πίνακα που είναι ο άνθρωπος. Όμως ο Θεός Πατέρας, ο Δημιουργός, δεν εγκατέλειψε το πλάσμα του. Οικονόμησε την κάθοδο από τα ουράνια σκηνώματα και ήρθε και πήρε την ανθρώπινη φύση να την καθαρίσει, να την ξεπίνει, να την αγιάσει, να την εισαγάγει στον παράδεισο που έχασε. Ακούε εκείνα τα λόγια, τα παρήγορα λόγια του Κυρίου μας. Ήρθα να ζητήσω και να σώσω το απολωλός. Ακούω και τον ύμνο του ημνογράφου του ακαθίστου ύμνου που προτρέπει. Ξένων το κνηδόντες, ξενοθόμιον του κόσμου. Το νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο ο υψηλός Θεός, επειδή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ερκίσε προς το ύψος του αυτό βοώντας αλληλούια. Επειδή είδαμε ξένη και παράδοξη γέννηση του Κυρίου, ας αποξενωθούμε από το κοσμικό φρόνημα και από τις υλικές μέρινες και ας μεταθέσουμε την σκέψη μας στον ουρανό, η καλύτερη μετάθεση που υπάρχει. Διότι γι' αυτό ο υψηλός Θεός χαμήλωσε και παρουσιάστηκε στη γη ως ταπεινός άνθρωπος, επειδή ήθελε να ελκύσει προς το ύψος του ουρανού εκείνος που τον πιστεύουν και τον αναφωνούν και αναφωνούν γι' αυτόν, ενίθε τον Κύριο. Ο μεγαλύτερος και πιο δυνατός γερανός ποιος είναι? Είναι ο Χριστός. Ήρθε στον κόσμο και τον άρπαξε τον άνθρωπο και τον ανέβεσε στον ουρανό και τον κάθισε στα δεξιά του Πατρός. Ο Χριστός με τη γέννησή του, αδελφοί μου, καλεί κάθε καλοπροαίρετη ψυχή και της μιλάει με πολύ αγάπη. Μη φοβάσαι, μη εξετάζεις ποια είσαι. Κάλεσέ με να γεννηθώ στη φάτη της καρδιάς σου για να σε βοηθήσω να την καθαρίσεις. Σου υπόσχομαι, θα σε μεταμορφώσω. Και ο Χριστός, αδελφοί μου, ό,τι υπόσχεται σε κάθε άνθρωπο το πραγματοποιεί. Είσαι άρπαγας, θα σε κάνει ελεήμονα. Είσαι άδικος, θα σε κάνει δίκαιο. Είσαι ληστής, θα σε εισαγάγει στον παράδεισο. Φθάνει να πεις ένα «νίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου». Είσαι βλάσιμος, θα σε μεταποιήσει σε ημνητή του. Είσαι πόρνος και μοιχός, θα σε καθαρίσει και θα σε αναδείξει σαν την Οσία Μαρία την Αιγυπτία δική του. Στήλη δικό του ομοίωμα και θα σε βάλει στο εικονοστάσιο της Εκκλησίας. Είσαι ανήθικος, θα σε μετατρέψει σε ηθικό ανάστημα, ευωδιαστό λουλούδι του ουρανού. Είσαι αμαρτωλός, μη διστάζεις. Ο Χριστός ήρθε για να σηκώσει τις αμαρτίες του κόσμου. Είσαι στάβλος ακάρτατος, κάλεσε τον να γεννηθεί μέσα στην καρδιά σου, στο στάβλο σου. Και ο νεογέννητος Ιησούς θα σε μεταμορφώσει. Θα σε κάνει περικαλή, ολοκάθαρο και αγιασμένο ναό, κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος και σε βεβαιώνω. Θα αισθάνεσαι και σε μια πλημμύρα μες στην καρδιά σου, να πλημμυρίζει η καρδιά σου ουράνια ευτυχία και η καρδιά σου και τα χείλη σου. Θα ψάλουν, αγαπητέ μου αδελφέ, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, θα ψάλουν μαζί με τους αγγέλους. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Αμήν. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δημήτρη, τον κύριο Λιάκο για όλα όσα μας είπε. Δεν έχουμε μάθει να εντρυφούμε ιδιαίτερα στα κείμενα των Πατέρων και της Γραφής και ειδικά στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά θα ήθελα έτσι από εδώ να σας παροτρύνω να διαβάζουμε λίγο. Και όποιος θέλει να διαβάσει, υπάρχουν και υπομνήματα πολύ ωραία. Το καλύτερο είναι του πατρός Ιωήλ του Γιαννακόπουλου, αλλά και του Τρεμπέλα και του Κολιτσάρα, τα οποία πραγματικά δίνουν αυτές τις όμορφες λεπτομέρειες που βρίσκει κανείς στον λόγο της Παλαιάς Διαθήκης. Καταδεικνύουν το μυστήριο του Χριστού και βλέπουμε πραγματικά πως αυτό το πρόσωπο που ήρθε και χώρισε την ιστορία στα δύο ήταν ένα πρόσωπο γνωστό πριν έρθει. Με τη χάρη του Θεού, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, είχε προφητευτεί από τους προφήτες. Και γι' αυτό το λόγο και όλες οι αιρέσεις χτυπάνε πρώτα στην Παλαιά Διαθήκη. Αν δείτε οι Προτεστάντες, ας πούμε ένα παράδειγμα να σας φέρω,
Τι κάνουνε? Παίρνουν το μασορητικό κείμενο, το λεγόμενο της Παλαιάς Διαθήκης, που είναι το εβραϊκό κείμενο. Η Εκκλησία χρησιμοποιεί μια μετάφραση των 70 σοφών που εκεί στην Αλεξάνδρεια μαζεύτηκαν και κάναν και 70 μια μετάφραση στα ελληνικά, και ήταν και των 70 η μετάφραση ολόιδια και θεωρείται θεόπνευστο κείμενο. Αυτό λοιπόν το εβραϊκό, το μασορητικό, έχει κάποιες μικροδιαφορές, αλλά κατ' ουσίαν ούτε αυτό ανατρέπει κάτι από τα δόγματα της Εκκλησίας μας. Πιάνουν λοιπόν εκεί τον προφήτη Ισαΐα και τι λέει το εβραϊκό? Ιδού η κόρη έξι εν γαστρή. Οι εβδομήκοντα λένε Ιδού η παρθένος έξι εν γαστρή. Και λέει να, δεν λέει για παρθένος, το λένε οι προτεστάντες. Ανοήτως βέβαια, γιατί η λέξη κόρη μηνύει την παρθενία. Δεν υπάρχει κόρη που να μην είναι παρθένος. Όταν δεν είναι κόρη πλέον και είναι γυναίκα, έχει φύγει από την παρθενία. Πιάνουν κάτι τέτοια λεπτομέρειες, κάτι πραγματάκια για να διαστρέψουν ήδη από την Παλαιά Διαθήκη, γιατί ξέρουν ότι η Παλαιά Διαθήκη πραγματικά καίει τους αιρετικούς. Δείχνει τον Χριστό ολοκάθαρα. Γι' αυτό και βλέπετε ότι η Παλαιά Διαθήκη χτυπιέται και από άλλους χώρους. Εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, πολλοί αρχαιολάτρες, νεοειδωλολάτρες και τα λοιπά, τι λένε? Η Παλαιά Διαθήκη που είναι η ιστορία των Εβραίων, χρησιμοποιούν έτσι ένα αντιεβραϊκό έτσι φρόνημα για να χτυπήσουν την Παλαιά Διαθήκη. Γιατί? Για να φανεί ξαφνικά ο Χριστός κάτι ξεκρέμαστο που ήρθε κάποια στιγμή και να φτάσουν κάποιοι να λένε τι ήταν? Ένας διδάσκαλος, ένας μύστης. Όταν όμως βλέπεις ότι ήδη από τον Αδάμ και την Εύα και την πτώση έχουμε το Πρωτοευαγγέλιο που μιλάει για την έλευση του Χριστού και έχουμε και όλες αυτές τις προφητείες και έρχεται ο Χριστός και επαληθεύονται στο πρόσωπό του όλες οι προφητείες, όχι μόνο για τη γέννηση αλλά και για όλα τα γεγονότα της ζωής του, ακόμη και πάνω στο Σταυρό, οστούν αυτού ου συντριβήσεται. Όλους τους πάγαν τα κόκαλα για να τους κατεβάσουν από το Σταυρό. Στο Χριστό δεν τους πάσαν τα κόκαλα, εξαίρεση. Και το αναφέρει προφητεία και τόσα άλλα, τόσα άλλα. Όταν το βλέπεις ότι προφητεύεται παντού ο Χριστός και βλέπεις να επαληθεύονται στο πρόσωπό του, αναγκαστικά θα παραδεχθείς ότι αυτός είναι ο προφητευόμενος Μεσσίας, ο Σωτήρας, ο Λυτρωτής. Γι' αυτό λοιπόν έτσι, με αφορμή τα όσα όμορφα μας είπε ο κύριος Δημήτρης, εγώ θα κάνω μια παρότρινση, λίγο παραπάνω να μελετήσουμε, λίγο παραπάνω να δούμε τι λένε οι γραφές και τι λένε οι Άγιοι Πατέρες που τις έχουν ερμηνεύσει και θα δείτε πώς θα δυναμώσει η πίστη μας. Και αυτά που μας φαίνονται και λίγο έτσι δυσνόητα και καμιά φορά και λίγο βαρετά όταν τα ακούμε, γιατί έχει κείμενα, έχει παραπομπές, θα τα βρείτε μετά στην υμνολογία της Εκκλησίας. Ράβδος εκ της ρίζης εσέ και άνθος εξ αυτής Χριστέ και τόσα άλλα. Και θα είναι πιο ζωντανή η συμμετοχή μας και στα γεγονότα της πίστης, όπως αυτά περιγράφονται μέσα στο λατρευτικό κύκλο της Εκκλησίας μας. Για άλλη μια φορά να ευχαριστήσουμε τον κύριο Λιάκο, να του πούμε να μας λέει πολλά τέτοια πράγματα και να τον παρακαλέσουμε να εύχεται και εκείνος και εμείς να ευχόμαστε για αυτόν και για όλους μας να ζήσουμε καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα. Χριστούγεννα όχι τυπικά, Χριστούγεννα όχι διανοητικά, αλλά Χριστούγεννα καρδιακά. Να είστε καλά, ο Θεός να σας ευλογεί. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.